αυτό. Είναι λίγο... Σου πάει, καλά, σου πάει. Τι έγινε, μαμά Έλλη? Την άφησα για λίγο στο σπίτι. Δεν πιστεύω να έβαψε τα μαλλιά της πλάτη, ναι. Χαρή, πήγαινε να πάρεις κανένα παγωτό. Θέλω να μιλήσω λίγο στην Αθηνά. Εντάξει. Ιδιαιτέρως. Πάλι στην απέξω, Χάρη, έτσι. Οκ. Okay. Αγάπη μου. Θέλω να σου μιλήσω και θέλω να μ' ακούσεις χωρίς να με διακόψεις. Σου έχω πει ένα ψέμα. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου είχαν ελεύθερο γάμο. Έκανε ο καθένας τη ζωή του. Την υποχρέωσα τη μάνα μου να σου πει ότι όλο αυτό ήταν παραμύθια, γιατί φοβόμουν να μην σε χάσω. Αλλά εγώ δεν είμαι σαν κι αυτούς. Και όπως φαίνεται ούτε και η μάνα μου. Αλλά τώρα που χωρίζει το κατάλαβε. Είναι πολύ ερωτευμένη και δεν είναι καθόλου καλά. Αγάπη μου. Και... Το ξέρω. Δεν είμαι χαζή. Τα είχα καταλάβει όλα. Απλά δεν ήθελα να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Κρίμα πάντως για τη μητέρα σου. Είναι άσχημο να χωρίζεις σε τέτοια ηλικία και να καταλαβαίνεις ότι έζησες όλη τη ζωή σου λάθος. Τι είσαι εσύ, ρε. Και εσύ είσαι όλη μια ζωή. Σε ευχαριστώ για όλα. Σ' αγαπάω. Κι εγώ. Λοιπόν, θα πάω να κάτσω λίγο μαζί της να μιλήσουμε. Εσύ κάνε καμιά βόλτα με το φίλο σου. Γιατί, όπως καταλαβαίνεις, θα ντραπεί να μιλήσει μπροστά σας. Εντάξει. Ναι, καταλαβαίνω. Και εμείς στεναχωριέσαι. Εντάξει. Ναι. Χάρη! Μπα, με θυμηθήκατε? Η αναισθησία σου σπάει κόκαλα. Λοιπόν, πάω σπίτι και ελάτε σε κανένα δύο ώρα, εντάξει. Θα φέρω και φαγητό γιατί το παγωτό μου ανοίγει την όρεξη. Αγάπη μου. Εγώ φυλάκι δεν έχει. Τι έχει γίνει? Θα στα πω, έλα. Στάσου ρε μαμά μου, περίμενε. Την τελευταία φορά που έφυγες από την Ελλάδα μου είπες ότι ο μπαμπάς σου είπε ότι θέλει να μπείτε στο σωστό δρόμο και ότι θέλει να είστε ένα φυσιολογικό ζευγάρι όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Σωστά? Ναι, αγόρι μου. Μόνο από αυτό δεν κράτησε. Βλέπεις, η κρίση ηλικίας του χτύπησε την πόρτα. Και στη ζωή του προέκυψε η Ντολόρες και αποφάσισε ο άνθρωπος να κάνει την επανάστασή του. Δηλαδή? Μου είπε ότι είχε συνηθίσει αυτόν τον τρόπο ζωής και ότι η απέτησή μου για μονογαμία του φέρνει αλλεργία. Να σου πω όμως τι με αποτέλειωσε. Τι, μαμά μου? Μου πέταξε έτσι κατάμετρο ότι για χάρη της Ντολόρες μπορεί να γίνει μονογαμικός. Μου είπε ότι αυτή είναι καινούριο πρόσωπο στη ζωή του και ότι με αυτή θα βάλει καινούριες βάσεις. Έτσι σου είπε? Και μετά πέταξε και τη βόμβα. Διαζύγιο. Έτσι, ξερά και μαραμένα. Τίποτα δεν σεβάστηκε το γαϊδούρι. Φτερουγίζει η καρδιά μου. Φτερουγίζει η καρδιά σου? Τι θα γίνει, βρε παιδάκι μου? Κάθε φορά που θα αναστενάζω θα μου παίρνεις την πίεση. Μη μιλάς τώρα. Μη μιλάς. Εντάξει, μαμά μου. Εντάξει. Χωρίζεις. Δεν χρειάζεται τώρα να το αντιμετωπίσεις έτσι. Εντάξει. 13 με 6 και μισό και 80 παλμούς. Χαμηλό είναι. Δεν θα πάω από πίεση. Από θλίψη θα πάω. Να σου πω, θα την πάρουμε ξανά, γιατί συνήθως η τρίτη μέτρηση είναι η σωστή. Ρε αγόρι μου, δεν με νοιάζει. Ας πάει στα ύψη. Δεν με νοιάζει, σου λέω. Ας πεθάνω. Έλα ρε μανούλα μου. Είναι δυνατόν να καταθέτεις τα όπλα? Είσαι νέα, είσαι όμορφη, είσαι κουκλάρα, είσαι θεά. Εντάξει, εσύ, παιδί μου είσαι, τι θα πεις? Ότι έχω τα χάλια μου τα μαύρα ή η αυτοπεποίθησή μου έχει πιάσει πάτο? Τότε παράτα τη δουλειά σου και έλα να ξαναφτιάξεις τη ζωή σου στην Ελλάδα.
Υπάρχει ομορφότερη χώρα στον κόσμο να σου ανεβάζει τη διάθεση? Τρελάθηκες, παιδάκι μου. Δεν είμαι εγώ για ριζικές αλλαγές. Παιδιά. Γεια σας, να είμαστε κι εμείς. Έφερα και προμήθειες. Ωραία, παιδιά. Κουβαληθήκατε για μένα μέχρι εδώ. Πολύ με συγκινείτε. Μην το ξαναπείς αυτό. Μια οικογένεια είμαστε. Με τον Νικόλα παραλίγο να παντρευτούμε. Καλά, αυτό το φιάσκο μη μου το θυμίζεις. Θέλετε να φάμε κάτι να μας πεις και τα νέα σου, Έλλη μου? Είπε να πεθάνω. Έλα, Έλληνα μου, σε παρακαλώ. Έλα, σταμάτα να κλαις. Ρε, παιδιά, πείτε κάτι. Δεν θέλει να γυρίσει μαζί μας στην Ελλάδα. Γιατί, Έλλη μου, πού θα βρεις καλύτερα, με τις κρέμες μας, με τις ξάπλες μας? Να, οι άντρες εκεί έξω, ουρά. Εγώ έκλεισα σαν γυναίκα. Και το γιο μου δεν τον γέννησα για να τον ταλαιπωρώ. Δεν θα πάω να μείνω μαζί του. Αυτά που κοροϊδεύω, εγώ δεν τα κάνω. Εγώ δηλαδή πώς μένω μαζί τους? Εσύ είσαι ανέσυτος. Αλλά φίλος, αδερφός. Μα και εσύ φίλη μας είσαι. Αχ, καλό μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αποκλείεται. Ρε παιδιά τώρα, τι είναι αυτά τα μίζερα δηλαδή? Σας παρακαλώ, πάμε έτσι για κρεπάλες. Το διαζύγιο θέλετε κύλες, Έλλη μου. Και σαμπάνιες, να βγούμε να το γιορτάσουμε. Μία φορά χωρίζει κανείς. Και ο πόνος του χωρισμού κρατάει για πάντα. Μαμού, έλα να κάνουμε μια μέτρηση. Έχω να μου σπάς τα νεύρα, εντάξει. Σκιχ. Τώρα γίνεται μέτρηση. Μαμά, τελείωνε με το πρωινό. Θέλω να σου μετρήσω την πίεση. Κολλά. Αρκετά με αυτό το αστείο, εντάξει. Να μετρήσεις την πίεση της Αθηνάς. Μα εγώ δεν έχω τίποτα. Γιατί έχω εγώ? Παιδιά, άμα θέλετε να μετρήσετε δική μου. Γιατί επειδή είμαι στιγματίας, βαράω κάτι έκτακτο μέσα στη μέρα. Τα παίρνω, Έλλη μου, πάρα πολύ βαριά όλα. Να σου πω κάτι. Mm. Εγώ θέλω να πάρω τον Ρομπέρτο Φιέρο. Ποιος είναι αυτός? Ένας συμφοιτητής μου. Από τότε που σπουδάζαμε εδώ με τον μπαμπά σου. Τρελός και παλαβός με μένα και εγώ ηλίθια πήγα και επέλεξα τον Χριστόφορο. Ομορφός. Κούκλος. Mm. Μετά έγινε σχεδιαστής μόδας. Ναι, αυτόν θέλω να πάω να βρω. Αυτόν. Θα διαλέξω τον καλύτερο και θα τον παντρευτώ. Έχεις κάποια αντίρρηση? Καμία. Ευχαριστώ. Γιατί εγώ θα ανανεωθώ. Θα κάνω σπα, θα κάνω πιλάτες, όλα θα τα κάνω. Έλλη μου, τα μαλάκια μην τα πειράξεις. Κανένας άλλος υποψήφιος υπάρχει? Να τον έχουμε καβάτσει σε περίπτωση που ο Ρομπέρτο δεν μας κάνει. Τι μας λες? Κι εγώ που νόμιζα ότι είσαι συντηρητική. Πάνε που λέμε γυναίκα. Όχι, εγώ αυτόν θέλω. Τελείωσε, παιδιά, αυτόν θέλει. Κλείσαμε. Να φάμε και να ξαμολυθούμε να τον βρούμε, εντάξει? Έλα, ρε Σοκράτη, πώς πάει? Πώς να πάει, ρε φίλε, εδώ μοναξιές. Να σου πω, είσαι να πάμε για κανένα καφέ? Φιλαράκι, sorry, αλλά είμαι στο Μιλάνο. Είχε κάτι θέματα η μάνα μου και ήρθα να τη βρω. Τότε εγώ, sorry, που σε ενόχλησα, ρε φίλε. Μην το ξαναπείς αυτό. Να σου πω, γιατί δεν πας καμιά βόλτα με τα παιδιά από την πάντα? Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, δεν έχουμε και πολλά κοινά. Και ειδικά στη φάση που είμαι τώρα, δεν γουστάρω φλιαρίες. Υπομονή τότε. Και σε κανένα δύο μέρες θα με πίσω, εντάξει? Κοίτα να περάσει καλά, ε. Τα λέμε. Γεια σου, ρε. Πολύ το πονάω αυτό το παιδί. Πλάκα-πλάκα, πέρα από εμάς δεν έχει κανέναν άλλον, είναι μόνος του. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω για ψώνια, να γίνω καινούρια. Το ξανθό σαντγέ να αποφύγουμε μόνο. Δεν είναι. Δεν σας πάει η αλήθεια. Λοιπόν, πρώτα θα μετρήσουμε την πίεση όμως. Εδώ, στη μέση του δρόμου. Τι ρεζιλίκια είναι αυτά. Έλα το Χάρη. Άντε, γιατί ο γιος μου τρελάθηκε. Ρε μαμά. Τι έγινε, όλο το μαγαζί σήκωσε? Όχι, είναι στο ταμείο και πληρώνει. Πάλι καλά που πήρε τα πάνω της, να λες. Ναι, έρχεται. Μπράβο, ρε μαμά μου. Κατάφερες και γονάτισες την πιστωτική. Είσαι θεά, έτσι σε θέλω. Τσάπα τα γόρασα. Για ποιο να τα βάλω εγώ? Εγώ είμαι μόνη σαν το κούτσουρο. Πάρτε τα, βάλτε τα εσείς. Τι να τα βάλουμε εμείς, τι να τα κάνουμε εμείς με τόση τρίχα? Μαμά μου, θέλω να ηρεμήσεις, σε παρακαλώ. Να τα φορέσεις και να τα χαρείς. Η ζωή είναι όμορφη. Και γεμάτη νέους γκόμενους. Ναι, καλά. Για τους άλλους. Εγώ την είδα τη ματαιότητα. Μην μιλάτε, σας παρακαλώ, μην τις μιλάτε.
Γιατί όπως ανεβοκατεβαίνει η διάθεση, έτσι και η πίεση. Τι λέει? Τι λέει? Παναγία μου. Τι? 22. 22! 22, πρέπει να πάμε στο νοσοκομείο. Εγώ δεν θέλω να πάω πουθενά. Θα σε πάρω και σηκωτή, άρχισες. Δεν θέλω. Πάμε. Παιδιά, γιατί δεν με αφήνετε στην ησυχία μου. Δεν μπορώ να καταλάβω. Στο νοσοκομείο στα Ιταλικά, ρε εσύ. Έχω σπιτάλε. Άσε με, παιδάκι μου, μπορώ. Μπορώ, παιδί μου, να περπατήσω και μόνη μου. Άσε με. Ωχ, Θεέ μου. Πώς είσαι, μανούλα μου? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, πώς είμαι. Περάσαμε όλη την ημέρα στο νοσοκομείο. Πόσες εξετάσεις μου κάνανε? 10. Μπορεί και 20. Μόνο στα δόντια δεν με εξετάσανε. Και την καρδιά μου είδαν και τα μάτια και τον αφιένα. Μα με πήγες 22 που σας πήγαμε, ανησύχησαν και οι γιατροί. Κουραστήκατε, ε? Δεν ξέρω, ρε. Αυτή η ένεση που μου κάνανε, τι ένεση ήταν ακριβώς? Ζαλίζω, δεν μπορώ να κρατήσω το μάτι μου ανοιχτά. Άστα αυτά τώρα. Πήγαινε πάνω να ξεκουραστείς. Θα σας βοηθήσω. Με βοηθήσεις? Ναι. Όταν έρθει η ώρα να μην μπορώ να βγάλω τα ρούχα μου, άστο. Καλύτερα να πεθάνω. Σκότωσέ με. Γελάς εσύ, μωρέ. Καλό ήταν, φαντάσαι. Γιατί σκότωσε τη μάνα του, λέει. Γιατί δεν μπορούσε να βγάλει τα ρούχα της. Όλα αστεία, θα τα βρίσκεις. Πω πάλι καλά που δεν τη βρήκαν τίποτα σοβαρό. Είπαν ότι η πίεση ήταν νευρικής φύσεως. Όταν ηρεμήσει, θα τις πέρασουν όλα. Δεν τη βλέπω να ηρεμεί όμως. Θα ηρεμήσει, παιδιά. Με την έννοια που τις κάνανε, θα ξυπνήσει αύριο. Έλα, μωρό, με ησύχασε. Να παραγγείλουμε να φάμε εδώ. Ναι, με. Ναι. Αλλά να μην βγούμε έξω, αγαπώ. Δεν θέλω να την αφήσω να τις κάνω με μια αγκαλιά, γιατί δεν είναι πολύ καλά. Και με φίλοι, γιατί είναι πολύ καλά. Αγάπη μου, γιατί δεν τρως? Δεν σ' αρέσει το φαγητό? Καλά είναι. Αλλά δεν ξέρω. Ανησυχώ πολύ για τη μαμά μου. Πείτε με μαμά και πείτε με ανώριμο. Της έχω μεγάλη αδυναμία. Αυτή η γυναίκα ήταν πάντα πολύ γλυκιά μαζί μου. Πήρα πολύ αγάπη από τη μάνα μου και δεν θέλω να πάθει κάτι. Σε καταλαβαίνω που ανησυχείς. Η μητέρα σου είναι πολύ γλυκός άνθρωπος. Τώρα πρέπει να τη συμπερασταθείς. Και μην την αφήσεις να βάψει τα μαλλιά της ξανθά, ούτε καν καστανά. Καλά, ρε. Πρέπει να πετάς πάντα κοτσάνες. Μιλάμε σοβαρά τώρα. Πάω να δω αν κοιμάται ήρεμα. Δεν είναι όλες οι ώρες ίδιες, ρε Χαρή. Το κάνω, ρε παιδί μου, έτσι λίγο να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα. Τι θέλεις να πάθει και ο Νικόλας, πίεση? Θέλω να βράσιμο λίγο τα δικά σου. Με συγκινεί που έχει αυτά τα συστήματα για τη μητέρα του. Την αγαπάει και το δείχνει. Ο Νικόλας είναι κομπλεξάριστο άτομο. Είναι. Ό,τι είναι, είναι. Αλλά κι εγώ είμαι. Αυτό γιατί δεν το λες? Γιατί δεν μιλάμε για σένα. Γιατί πρέπει πάντα να είσαι στο επίκεντρο? Γιατί θέλω επιβεβαίωση. Είμαι τρυφερός και ευαίσθητος. Λες να πάω να βάψω τα μαλλιά μου? Δεν ξέρω, το σκέφτομαι. Τι κάνει? Εδώ είναι. Κοιμάται, είναι ήρεμη. Μήπως πρέπει να πάω να πιάσω τον πατέρα μου και να του τα ψάλω ένα χεράκι? Εσύ ξέρεις. Σηκώνει από κουβέντες. Δεν νομίζω ότι η μαμά Έλλη θέλει να ανακατευτείς. Έχει και έναν εγωισμό. Είπες και κάτι σωστό απόψε. Δεν θα θέλει. Η αναγνωστάκι είναι. Με έχει τρελάνει στο τηλέφωνο. Έλα, Ειρήνη μου, για να μην απαντάω σημαίνει δεν μπορώ να μιλήσω. Μα ήθελα να σε ιστορήσω τα καλά μαντάτα. Λοιπόν, έχω έρθει από ένα μπαράκι σπιγκουρακές. Ο διοικητής μου με συγχώρεσε, επέστρεψε στην υπηρεσία. Ωραία. Πρόσεξε όμως αυτή τη φορά να έχεις το μυαλό σου μέσα στο κεφάλι σου.
Ναι, το κατέω. Μου είπε ο διοικητής ότι εσύ και η Τατιάνα με υποστηρίξατε. Είχε την ευχή μου. Θα σου κάνω καλτσινάκια. Δεν θέλω τίποτα, είμαι σε δίαιτα. Κοίτα να μου καταντήσει να γίνει ένα τυχτικιάρα του διοικητή. Παναγία μου, τυχτικιάρα αυτή. Πέτσι και κόκαλο. Μια χαρά γυναίκα είναι, μοντέλο. Μην αρχίζεις πάλι. Άμα δεν τον κάνω δικό μου, θα ποθάνω. Εσύ πού είσαι? Στο Μιλάνο. Και για τα λαργοξορίστηκες. Αν ήθελες να πάει διακοπές να ριλαξάρεις, θα πρέπει να πάει στην Κρήτη, στην Ελλούδα. Λες πάντα, φιλενάδα, ανημένω να γυρίσεις. Άντε, φιλάκια πολλά, καληνύχτα. Καληνύχτα. Πόσο μουρλή είναι, Θεέ μου. Έχει πλάκα. Μη θυμηθώ τώρα που τη φούντωσες και παραλίγο να θρυνήσουμε θύματα. Μη γελώς. Torna il sole sopra la città e tutto brilla di colore. Una farfalla vola qua e là e si riposa sopra un fiore. Il cielo è grande sopra. Siamo sempre il nostro amore e credi a tutto quel che vuoi, ma stai con me il cuore. Non sbaglia mai.